Από την αρχή της ανθρώπινης εξέλιξης, οι άνθρωποι ήταν τροφοσυλλέκτες και κυνηγοί. Το μαγείρεμα του φαγητού αποτελεί ένα από τα πρωταρχικά πολιτισμικά χαρακτηριστικά της ανθρώπινης εξέλιξης. Από τη ροδοζάχαρη που φτιάχνεται από χέρια μοναχών, θα κάνουμε ένα πέρασμα από το κτίριο όπου στεγάζονταν τα παλιά σφαγεία του Αιγείου για να συναντήσουμε την project manager Χρυσούλα Χριστιά. Πολύ δουλειά, αλλά τελικά τα καταφέραμε. Ολοκληρώσαμε ένα κτίριο. Σχάλτερια. Το οποίο θα φιλοξενήσει εδώ τη θερμοκοιτίδα πολιτισμού του Δήμου Αιγιαλίας. Στο πλαίσιο του έργου Interreg Fame Road, που υλοποιείται στο Δήμο Αιγιαλίας από τον Απρίλιο του 2019. Και θα μεταβούμε στη γραμμική καλλιέργεια βιολογικής σταφίδας του κ. Κώστα Σταθόπουλου. Είναι μαύρη κονιθιακή σταφίδα, η καλλιέργεια, pop Αιγείου, είναι η καλύτερη ποιότητα παγκοσμίως, το οποίο είναι ένα επιτραπέζιο στην ουσία σταφύλι, το οποίο αποξηραίνεται και γίνεται μια υπερτροφή, η μαύρη κονιθιακή σταφίδα. Θα φάμε φυσικά ζυμωτό ψωμί στο φούρνο του κυρίου Τηλιγάδη. Η Αχάιας είναι αυτή τη στιγμή έχει γύρω στις 17.000 ενεργές επιχειρήσεις. Είναι όλοι κλάδοι μέσα, αν εξαιρέσετε κάποια φαρμακεία συμμετέχουν. Ένα μεγάλο κομμάτι και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι και η αναπτυξιακή εταιρεία που έχει τη Ευμενητήρια Αχάιας. Θα συνεχίσουμε με γεύσεις και επιγεύσεις αρωματισμένων λιοκαρπών από το λιοτριβείο του κυρίου Γιώργου Λιανού. Τέσσερις γενιές λοιπόν από το 1890. Από το 1890. Και σήμερα θα κάνουμε έτσι μια μικρή γευσηγνωσία, ελογνωσία και φυσικά θα δοκιμάσουμε τις ελιές. Τι σημαίνει ελιά για σας? Είναι ένα τοπικό προϊόν, το οποίο είναι ένα προϊόν το οποίο είναι σημαντικό για την περιοχή μας. Και θα καταλέξουμε στη Βοστιτσάνα, όπου ο κύριος Δημήτρης Γιοβάς θα μας δείξει τη μίξη των αγνών πλούτων υλών για την παρασκευή παραδοσιακών ζυμαρικών της Αιγιαλίας. Ο πρόεδρος Παναγιαλίου Ένωσης θα μας δείξει τη νέα συσκευασία, τόσο στη σταφίδα όσο και στο λέλαδο, μέχρι να γυρίσουμε την κλειψίδρα ανάποδα και να πάμε στο Μουσείο Σταφίδας Κουνινιώτη, όπου ο κύριος Κώστας Μακρής θα μας διηγηθεί τις διαδρομές της ιστορικής οικογένειας του Αιγείου, μέχρι να δώσουμε τη σκυτάλη στον πρόεδρο του θεσμού Ινοξένια, κύριο Άγγελο Ρουβάλη. Η Άγγελα ήδη από το 2013 ξεκινήσαμε αυτή την πρωτοβουλία. Ήταν μια καινοτόμα δράση τότε, πολύ περισσότερο, που προσπαθεί, το δείχνει δηλαδή η Ινοξένια και το φεστιβάλ Ινοξένια, το οποίο προσπαθεί, όπως και το Fame Road, να συνδυάσει το προϊόντα ποιότητας της ελληνικής γης με τον τουρισμό, με τη γαστρονομία καταρχήν. Σαφέστατα. Στη γαστρονομία κύριος άξονας είναι το κρασί. Γύρω από το επώνυμο ελληνικό κρασί περιστρέφονται όλη η ελληνική γαστρονομία.